Έχουμε πραγματοποιήσει αρκετές συνδέσεις και ζωντανές συνδέσεις. Ζωντανές συνδέσεις από το λιμάνι του Ηρακλείου, από το λιμανάκι των Γουβών στα Μάλια, προκειμένου να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους για να επικοινωνήσουν τα προβλήματά τους. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα φορολογικά βάρη. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις ακριβές λιμενικές υπηρεσίες. Προβλήματα που σχετίζονται με την ακρίβεια στα καύσιμα. Προβλήματα που σχετίζονται με ζημιές από τους λαγοκέφαλους που προκαλούν λαγοκέφαλοι στα αλλιευτικά τους εργαλεία. Όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας ευρείας σύσκεψης. Μιας σύσκεψης στην οποία εκτός από τους εκπροσώπους των ψαράδων, των αλλιέων, των επαγγελματιών, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου, εκπρόσωποι του ΕΛΚΕΘΕ, επιστημονική κοινότητα λοιπόν, και βέβαια του τμήματος αλλιείας σε επίπεδο Δήμων, τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλω να πάμε στον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιέων Ηρακλείου. Έτσι ξεκινάμε την εκπομπή σήμερα, με ζωντανή σύνδεση με τους αλλιείς. Την καλησπέρα μας, κύριε Ανδρουλάκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και να ευχαριστήσουμε και τον Γιώργο Ανδρουλάκη, τον γιο σας, μέλος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιέων Ηρακλείου, για τη σύνδεση που μας βοήθησε αρκετά. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν μια σύσκεψη στην οποία συμμετείχατε. Και θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Αποτέλεσμα υπήρξε? Πού καταλήξατε? Κύριε Παναγιωτόπουλε, το αποτέλεσμα ασφαλώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν έρχεται απευθείας. Εμάς μας ικανοποίησε και αποκομίσαμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί έχουν γίνει δύο συμβούλια. Το ένα στο ξενοδοχείο του Ατλαντής και την προηγούμενη Τρίτη, την οποία μας πέρασε, πάλι μας ξανακάλεσε ο αξιότιμος κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Αυναουτάκης, παρουσία του κυρίου Συρηγονάκη του Νικόλαου, του Αντιπεριφερειάρχη, παρουσία της κυρίας Συρηγονάκη Σιρήνης, παρουσία της κυρίας Περιστεράκης του ΕΛΚΕΘΕ, ναι, του Τσεπρέ, του διευθυντή του ΕΛΚΕΘΕ, τη Φωτεινάκη του διευθυντή. Αρκετοί, κύριε Ανδρουλάκη, πάμε να το τρέξουμε λίγο. Αρκετοί, ναι, συμμετείχαν. Καταθέσατε, ναι, και διατυπώσατε τους προβληματισμούς σας και τα προβλήματά σας, μεταξύ αυτών βέβαια, μεταξύ άλλων, ανέφερα κάποια χαρακτηριστικά. Έχουν κατανοήσει την κρισιμότητα της κατάστασης? Ευτυχώς που ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης ο Συρηγονάκης και η κυρία Κουδετσανάκη και ο, ναι, Περιφερειάρχης ο Σταύρος, ο Αρναουτάκης, έσκυψε το κεφάλι του επάνω στα προβλήματα των αλλιέων και μάλιστα διοργάνωσε και αλλιευτικό συμβούλιο για να ακούγεται η φωνή μας και μέχρι τους υπουργούς επάνω να πιέζει το αλλιευτικό περιφερειακό συμβούλιο που φτιάχνει αυτή τη στιγμή στη περιφέρεια, ναι, για να ακούγεται τη γνώμη μας μέχρι τους υπουργούς. Το νούμερο ένα πρόβλημα ποιο είναι, κύριε Ανδρουλάκη, το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει και με τη βιωσιμότητά σας? Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι τα λαγόψαρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τα λαγόψαρα αυτή τη στιγμή βάνεται ένα κουστούμι δίχτυα μέσα που κοστίζει 7.000 ευρώ. Τα βάνετε απόψε και πάτε πρώτη φορά στη δουλειά. Αύριο το πρωί τα 7.000 έχουν εξαφανιστεί, διότι τα δίχτυα είναι άχρηστα από τα λαγόψαρα. Το ΕΛΚΕΘΕ τι λέει? Καθώς επιχειρεί να βρει λύση μέσα από μια μελέτη που εκπονείται, μια έρευνα που πραγματοποιείται, τι σας είπε, τελευταία εξέλιξη? Έχει ολοκληρώσει το ΕΛΚΕΘΕ τη μελέτη, κύριε Παναγιωτόπουλε, και την έχει καταθέσει από τον Νοέμβριο του 2021 στον αρμόδιο Υπουργό Γεωργίας και στην περιφέρεια Κρήτης. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη. Επειδή είχα και την ενημέρωση ότι πιθανότατα να είχαμε μια επικαιροποίηση κάποιων χωρίων, αλλά ολοκληρώστε πρώτα εσείς. Ναι. Έχει ολοκληρωθεί λοιπόν η μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ και κατατέθηκε το 2021 το Νοέμβριο στην περιφέρεια Κρήτης και στο Υπουργείο. Από εκεί και έπειτα περιμένουμε, είμαστε στην αναμονή από τον Υπουργό. Μάλιστα. Λαγοκέφαλα νούμερο 1. Σημαντική ζημιά στα αλλιευτικά σας εργαλεία. Έχω ενημερωθεί όμως και για κάποια φορολογικά βάρη.
αυτά τα περίφημα τέλη τα οποία πληρώνεται σαν τα αντίστοιχα τα τέλη κυκλοφορίας, γιατί πόσα μιλάμε? 425 ευρώ πληρώνω εγώ στο σκάφος, στο ένα σκάφος, ναι. 425 σε ένα σκάφος 10 μέτρα περίπου, 425 ευρώ χρονιαίος. Εγώ γνωρίζω με το νόμο 4646 του 2019. Εγώ γνωρίζω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι τα τέλη κυκλοφορίας είναι ανταποδοτικά. Για να μου φτιάξουν κάποιο δρόμο, να μου φτιάξουν το τσιλακούβες στο δρόμο, στη θάλασσα, για ποιο λόγο θα μου τα επιβάλλουν εμένα? Θα μου κλείσουν τις λακκούβες, θα μου κόψουν τον αέρα, τη θάλασσα που κάνω με 75 ημερομίσθια χρονιαίως για να βγάλω με τα έξοδα των 9-10 μηνών των υπόλοιπων? Για ποιο λόγο? Για να μου κλείσει τις λακκούβες? Είναι για να γελάει κανείς. Κύριε Ανδρουλάκη, είναι για να γελάει κανείς και δημοσιογραφικά είναι για να γελάς κανείς. Πραγματικά δεν ξέρω, απάντηση έχουν δώσει πάνω σε αυτό το μέτρο? Τίποτα, αγαπητέ μου Νίκο. Κύριε δημοσιογράφε, κύριε Νίκο, αγαπητέ μου, δεν έχουν δώσει. Απέστειλα λοιπόν ένα σχετικό έγγραφο στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Γραφείο Υπουργού, στις 21 Τρίτου του 23. Μίλησα προσωπικά με τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα. Με παρέπεμψε στον κύριο Βερσιλόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών. Το ίδιο έγγραφο λοιπόν, λόγω του ότι εμπλέκονται τρία συναρμόδια υπουργεία, Υπουργείο Οικονομικών για τα τέλη κυκλοφορίας, Υπουργείο Γεωργίας και Ανάπτυξης για τα λαγόψαρα, για τα εργαλεία, τα δίχτυα, τα παραγάδια, και Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και στην περιφέρεια βέβαια, την ίδια ημερομηνία. Τρία υπουργεία λοιπόν. Τρία υπουργεία. Τρία. Βεβαίως, και στον ίδιο πρωθυπουργό. Ναι. Κατά τα άλλα, πάμε να λύσουμε τη γραφειοκρατία γενικά και είμαστε και σε ναι. πολύ καλό δρόμο. Βεβαίως. Μάλιστα. Μάλιστα. Δυστυχώς. Λοιπόν, οι μόνοι που μας έχουν, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι. ξαναλέω και το τονίζω, και μας έχουν δώσει μεγάλη σημασία, είναι η περιφέρεια Κρήτης. Ο Σταύρος ο Αρναουτάκης που ανάφερα, ο Νίκος ο Σιριγωνάκης και η Ειρήνη Χουδασανάκη για την περιφερειάρχες. Μάλιστα, μάλιστα. Κανείς λοιπόν. Δεν έχει δώσει, όλοι έχουν παρελάσει από το γραφείο μας. Όλοι οι πολιτικοί και οι υπουργοί και οι υφυπουργοί έχουν έρθει από το γραφείο από εδώ του Συλλόγου. Μάλιστα. Δεν έχω δει όμως αποτέλεσμα. Κύριε Ανδρουλάκη, να τα πείτε αυτά. Θα συναντηθείτε και με υποψήφιους βουλευτές να θέσετε τα ζητήματα και να ζητήσετε και συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Εδώ είμαστε να το ξαναπιάσουμε το θέμα και μετεκλογικά. Ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας. Είμαστε δίπλα στα προβλήματά σας, τα οποία θέλουμε και εμείς εδώ σε εκπομπή να αναδείξουμε. Και δεν θα τα αφήσουμε το θέμα έτσι. Κύριε Παναγιώτη. Ναι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, συγγνώμη για τη διακοπή που σας έκανα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, από το γραφείο, από εδώ τώρα προεκλογικά έχει περάσει. Μην πω μονόματα. Εντάξει, ναι. Ο κύριος Συντηγάκης, όλοι. Έχει εντάξει. περάσει από το ΠΑΣΟΚ, από την θα περάσουν όλοι, θα περάσουν όλοι. Να δεσμευτούν όλοι, και να σας βοηθήσουν. Αλλά, να μας βοηθήσουν στην πράξη, να σκύψουν. Ακριβώς. Κύριε Ανδρουλάκη, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας υπερευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.